Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Δευτέρας. Είναι 9 του μηνός Οκτωβρίου. Είμαστε μαζί και απόψε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων Start για να καταγράψουμε και σήμερα το βράδυ όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν τα ειδησιογραφικά δεδομένα της ημέρας. Βεβαίως, ο απολογισμός της χθεσινής εκλογικής διαδικασίας για τον πρώτο και το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, το ταμείο που κάνουν οι πολιτικές δυνάμεις, τα μεγάλα ερωτηματικά της κοινωνίας, οι ελπίδες ταυτόχρονα της κοινωνίας και ταυτόχρονα τα αποτελέσματα που έχουν ένα ηχηρό περιεχόμενο και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Πάμε να ξεκινήσουμε από την πρώτη εικόνα την οποία δίνουν τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης. 246 δήμοι της χώρας εξέλεξαν δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή. Περισσότερα και αναλυτικότερα στοιχεία στο σχετικό ρεπορτάζ. Δήμαρχο από τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών εξέλεξαν 246 δήμοι της χώρας. Υπολείπονται 86 δήμοι, στους οποίους οι επικεφαλείς θα εκλεγούν την ερχόμενη Κυριακή στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Σε 5 από τις 86 περιπτώσεις, οι πρώτοι σε ψήφους έφτασαν πολύ κοντά στο 43% που απαιτείται για την εκλογή από τον πρώτο γύρο. Συγκεκριμένα στη Δυτική Αχαΐα, ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο οποίος έλαβε 42,92%. Στη Ρόδο, ο Αντώνης Καμπουράκης με 42,88%, στη Νίκαια Αγίου Ιωάννη Ρέντι ο Κωνσταντίνος Μαραγκάκης με 42,85%, στο Χαλάνδρι ο Σίμος Ρούσος με 42,84% και στον Τύρναβο Αθανάσιος Σαμάρης Σάμερ που έλαβε ποσοστό 42,68%. Οριακά χθες, νέος δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπονδύων Νήσων, εκλέχθηκε ο Στέφανος Χαράλαμπος, πενηντάρχου πουλημένος. Στην Αττική, το μεγαλύτερο ποσοστό πέτυχε ο δήμαρχος Κλειφάδας Γιώργος Παπανικολάου με το σαρωτικό 83,75% που αποτελεί και προσωπικό ρεκόρ, καθώς στις εκλογές του 2019 έλαβε 79,01%, ενώ πρωτοεκλέχθηκε το 2014 με 62,93%. Δεύτερο υψηλότερο αποτέλεσμα ποσοστό πέτυχε ο δήμαρχος Φιλής Χρήστος Παππούς με 80,55%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, ο οποίος πάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, αποτελώντας ίσως μοναδικό φαινόμενο για τα αυτοδιοικητικά χρονικά. Χθες έλαβε 77,98% με αποτέλεσμα να επανεκλεγεί για έκτη συνεχόμενη θητεία και μάλιστα με το μεγαλύτερο ποσοστό στην 29χρονη ιστορία του ως δήμαρχος. Εξελέγει δήμαρχος Περιστερίου για πρώτη φορά το 2002, επικρατώντας οριακά του αντιπάλου του στον δεύτερο γύρο. Το 2006 επανεκλέχθηκε από την πρώτη Κυριακή με 47%. Το 2010 για τρίτη φορά με ποσοστό 66%, κατακτώντας την πρωτιά σε πανελλαδικό επίπεδο. Το 2014 κατάφερε έναν ακόμη εκλογικό θρίαμβο με ποσοστό 62%, ενώ το 2019 ανέβασε περαιτέρω την εκλογική του δύναμη στο 74,18%. Στον Δήμο Αθηναίων, με ποσοστό συμμετοχής μόλις το 32,32%, ο Κώστας Μπακογιάννης προτεύσε με 41,35% και θα διεκδικήσει την επανεκλογή του την άλλη Κυριακή, έχοντας ως αντίπαλο τον Χάρη Δούκα που συγκέντρωσε ποσοστό 14,20%. Ακολουθούν ο Κώστας Ζαχαριάδης με 13,36%, ο Νίκος Σοφιανός με 12,88%, ο Ηλίας Κασιδιάρης με 8,33%, ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης με 6,09% και η Ελένη Παπαδοπούλου με 3,80%. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας αναδείχθηκε πρώτος με ποσοστό 27,34% και θα αναμετρηθεί στον δεύτερο γύρο με τον Στυγιανό Αγγελούδη που έλαβε 25,74%. Ρυθμιστές για την ανάδειξη του νικητή θα είναι οι ψηφοφόροι του Σπύρου Πέγκα, ο οποίος συγκέντρωσε το 20,74% των προτιμήσεων. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου δεν ήταν λίγοι δήμαρχοι εκλεγμένοι το 2019 που καταποντίστηκαν καθώς δεν καταφέρνουν καν να φτάσουν σε δεύτερο γύρο. Αυτοί προέρχονται κυρίως από νησιωτικές περιοχές. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Κώστα Κουκοδήμου στην Κατερίνη, όπου ο Ιωάννης Ντούμος στο σχεδόν 80% της ενσωμάτωσης συγκεντρώνει ποσοστό 57,68%, αφήνοντας τον νυν δήμαρχο πίσω με κάτω από 35%. Από μεγάλους δήμους ξεχωρίζει και η περίπτωση της Λάρισας με τον Αθανάσιο Μαμάκο να συγκεντρώνει ποσοστά πάνω από 50%, κερδίζοντας τον Απόστολο Καλογιάννη. Στη Λαμία, ο Πανουργιάς Παπαϊωάννου κερδίζει με 25 μονάδες τον Ευθύμη Καραΐσκο. Υπάρχουν και περιπτώσεις που βγαίνουν ιτημένοι ακόμη και με δεύτερο γύρο εκλογών, όπως στη Ζάκυνθο, όπου ο νυν δήμαρχος Νικήτας Αρετάκης υπολείπεται κατά πολύ τον Γιώργο Στασινόπουλου και Γιώργο Τσουρουνάκη, που πάνε σε μάχη στον δεύτερο γύρο. Στη Σπάρτη, ο Πέτρος Δούκας καταποντίστηκε καθώς ήρθε προτελευταίος στις δημοτικές εκλογές. Ο άλλο
άλλοτε Υφυπουργός Οικονομικών και Εξωτερικών, κατετάγει πέμπτος στις εκλογές. Αναλυτικά τα παραδείγματα. Κατερίνη, ενσωμάτωση με 79,57%, Ιωάννης Ντόμος, 57,68%, Κώστας Κουκοδήμος, 34,92%, Καρπενήσι με ενσωμάτωση 91,67%, Χρήστος Κακαβάς, 60,73%, Νίκος Σουγιώτης, 36,99%, Λάρισα με 81,01% την ενσωμάτωση, Αθανάσιος Μαμάκος, 50,67%, Απόστολος Καλογιάννης, 37,41%, Λαμία, Πανουριάς Παπαϊωάννου, 58,49%, Ευθύμης Καραΐσκος, 33,66%, Λιβαδιά, Δημήτρης Καραμάνης, 45,07%, Ιωάννης Ταγκαλέκας, 36,37%, Κορίνθου, Νικόλαος Σταυρέλης, 47,07%, Βασίλης Νανόπουλος, 35,60%, Ανατολική Σάμου, Παρασκευάς Παπαγεωργίου, 43,47%, Γιώργος Τάντσος, 35,81%, Ικαρία, Φανούρης Καρούτσος, 45%, Νίκος Καλαμπόγιας, 43,08%, Μύκονος, Χρήστος Βερώνης, 50,09%, Κωνσταντίνος Κουκάς, 35,06%, Πάτμος, Νίκητας Τσαμπαλάκης, 52,92%, Λευτέρης Πέντες, 40,14%, Λέρος, Τιμόθεος Κοτάκης, 50,40%, Μιχάλη Κόγιας, 46,96%. Σπάρτη, ο Πέτρος Δούκας κατετάγει πέμπτος με 5,42%. Στο δεύτερο γύρο περνούν η Αδαμαντία Τζανετέα με 33,51% και ο Μιχάλης Βακαλόπουλος με 30,26%. Λοιπόν, είναι εικόνες αυτές από ολόκληρη την Ελλάδα. Ήταν η μάχη των τοπικών κοινωνιών, ήταν η μάχη φυσικά με προσωπικά χαρακτηριστικά αλλά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Πάμε να δούμε για αυτά τα τελευταία, δηλαδή τα πολιτικά χαρακτηριστικά, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος περίπου στις 10.30 χθες το βράδυ έκανε την πρώτη δήλωση, δεν έχει αλλάξει τίποτα από αυτά τα οποία είπε. Λίγο πολύ ο κύριος Μητσοτάκης ισχυρίζεται ότι στην κάλπη επιδοκιμάστηκε η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας και οι επιλογές που έκανε το κόμμα όσον αφορά τους υποψηφίους. Σε ένα ακριβώς αντίστροφο, με έναν αντίστροφο τρόπο και σε μια διαφορετική θέση τοποθετήθηκε ο κύριος Στέφανος Κασελάκης όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε περισσότερα. Στην πρώτη του δήλωση για τα αποτελέσματα των εκλογών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε αρχικά τα συγχαρητήριά του σε όσους εξελέγησαν και υπογράμμισε ότι οι πολίτες έδειξαν ξανά το στήριγμά τους στη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στη μεγάλη νίκη του Νίκου Χαρδαγιά στην περιφέρεια Αττικής και του Απόστολου Τζιτζικώστα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επισημαίνω επίσης τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά που συγκέντρωσαν περιφερειάρχες στην Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα, πρόσθεσε. Φαίνεται ότι μόνο σε μια περιφέρεια η αντιπολίτευση θα έχει παρουσία στον δεύτερο γύρο, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και υπογράμμισε ότι αυτό δείχνει ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα. Το γαλάζιο του χάρτη πρέπει να είναι γαλάζιο της δημιουργίας, γαλάζιο της συνεχόμενης μάχης με την καθημερινότητα. Από αύριο η κυβέρνηση προφανώς συνεχίζει κανονικά τη δουλειά της και την υλοποίηση μεγάλων αλλαγών που έχει ανάγκη ο τόπος, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Ανεξαρτήτως της πολιτικής διάστασης που δίνει η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές, είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε με κάθε περιφερειάρχη και κάθε δήμαρχο για τα προβλήματα που δεν έχουν χρώμα. Οι πολίτες ζητούν λογοδοσία και διαφάνεια και γι' αυτό δίνω σημασία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που βάζει δείχτες αξιολόγηση στην καθημερινότητα των πολιτών, ήταν το μήνυμά του για την επόμενη ημέρα. Θετικό πρόσημο έχει για το Πασόκ ο πρώτος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών στη Χαριλάου Τρικούπη. Θεωρούν ότι μπήκαν πλέον οι βάσεις ώστε το κόμμα να εμφανιστεί πιο δυνατό στις ευρωεκλογές και να ξεπεράσει τον ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένου ότι η εξωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά, όπως λένε, κατέρευσε. Στη Χαριλάου Τρικούπη διαβάζουν με ιδιαίτερη ικανοποίηση τους δύο μεγάλους δήμους, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπου το κόμμα, ειδικά στις εθνικές εκλογές, δεν τα πήγε ιδιαίτερα καλά. Στην Αθήνα, ο Χάρης Δούκας πέρασε στον δεύτερο γύρο ως δεύτερος, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο Στέγιος Αγγελούδης όχι μόνο είναι δεύτερος, αλλά στο Πασόκ εκτιμούν ότι έχει σημαντικές πιθανότητες να κερδίσει τον Δήμο. Την ίδια ώρα, συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη στέκονται στην δεύτερη θέση του υποψήφιου περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, η διαφορά του οποίου είναι στις 7 μονάδες από τον κύριο Αγοραστό, δηλαδή αναστρέψιμη στον δεύτερο γύρο. Επίσης, σύμφωνα με το Πασόκ, η επιλογή να στηριχθούν νέα πρόσωπα επίσης απέδωσε, καθώς σε δύο περιπτώσεις στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ο Σπύρος Κιαδαρέσης ήταν δεύτερος, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο Νικηφόρος Παπανικόλας ήρθε δεύτερος
ενώ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο Χρήστος Παπαστεργίου κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Το αποτέλεσμα των εκλογών απόψε είναι ξεκάθαρο. Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τη σταθερά ανωδική του πορεία. Είναι ξεκάθαρα με μεγάλη διαφορά η δεύτερη δύναμη στην αυτοδιοίκηση, σημείωσε χθες το βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης και παράλληλα έθεσε σαφή στόχο. Η αγωνία μας είναι στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία να έχει έναν αξιόπιστο, αξιόμαχο, ισχυρό αντίπαλο. Και αυτό δεν θα επιτευχθεί με σοου. Αυτό θα επιτευχθεί με αγώνα καθημερινό, με πολιτικό πρόγραμμα συγκροτημένο, με θέσεις μέσα στη Βουλή και έξω από αυτήν. Στη Χαρελάου Τρικούπη πλέον έχουν στοχεύσει στις ευρωεκλογές, όπου εκεί θα μετρήσει τις δυνάμεις του σε εθνικό επίπεδο. Θα είναι για το κόμμα μία πρόβα general εν ώψη των εθνικών εκλογών, αλλά και ένα σημαντικό τεστ για τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία με σταθερό λόγο, πρόγραμμα και καθημερινό αγώνα, έλεγαν από τη Χαρελάου Τρικούπη, καθώς πιστεύουν ότι η ελεύθερη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχιστεί, με δεδομένο ότι ο Στέφανος Κασελάκης θα έχει να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα στο εσωτερικό. Ανανέωση χθες υποσχέθηκε ο Στέφανος Κασελάκης, κάνοντας αργά το βράδυ μια πρώτη αποτίμηση των αποτελεσμάτων στις αυτοδιοικητικές εκλογές, που εν πολλοίς κατέδειξαν την έλλειψη γύρωσης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την κοινωνία. Μάλιστα, προσδιόρισε την υπόθεση της ανανέωσης για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως προϋπόθεση και επιτακτική ανάγκη για την συγκρότηση της μεγάλης προοδευτικής παράταξης που θα κυβερνήσει τον τόπο. Στην Κουμουνδούρου, μόνο ικανοποίηση δεν υπήρξε για τα χθεσινά αποτελέσματα και τις επιδόσεις των υποψηφίων που στήριξε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις περιφέρειες και τους μεγάλους δήμους της χώρας. Αν και συνολικά, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κινήθηκε σε όλη την επικράτεια καλύτερα σε σχέση με το 2019. Το σχετικά χαμηλό ποσοστό του Γιώργου Ιωακιμίδη στην περιφέρεια Αττικής, που ήρθε δεύτερος, και η τρίτη θέση που κατέλαβε τελικώς ο Κώστας Ζαχαριάδης στο Δήμο της Αθήνας, επιβεβαιώνουν τις συνέπειες που έχει επιφέρει στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία η οδυνηρή ήττα στις εθνικές εκλογές, αλλά και η εσωτερική αναστάτωση που προκλήθηκε στην Κουμουνδούρου μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία. Τα ποσοστά των συγκεκριμένων δύο υποψήφιων οφείλονται εν πωλής και στο γεγονός ότι η στήριξή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αποφασίστηκε μόλις στις αρχές Αυγούστου, με σούσεις της κούρσας για τη διαδοχή και ειδικά για τον Δήμο, όχι και από τις καλύτερες εσωκομματικές συνθήκες. Όπως και να έχει, ο Κώστας Ζαχαριάδης ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι θα υποστηρίξει την υποψηφιότητα του υποψηφίου του ΠΑΣΟΚ, Χάρη Δούκα, με τον οποίο θα προκαλέσει σήμερα συνάντηση σε σχέση με το περιεχόμενο της διοίκησης της Προοδευτικής Αθήνας. Το ίδιο ζήτησε να πράξουν και οι συνυποψήφοι του στην Αθήνα, κ. Σοφιανός και Παπαδάκης. Για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος ήδη πριν από τον πρώτο γύρο είχε ξεκαθαρίσει ότι το κόμμα του θα υποστηρίξει στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών τα προοδευτικά ψηφοδέλτια, η χθεσινή εκλογική διαδικασία έστειλε ένα μήνυμα για την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει μια μεγάλη προοδευτική παράταξη που θα μπορέσει να κυβερνήσει τον τίποτα. Μάλιστα, προκάλεσε αίσθηση η αναφορά του πως ανεξαρτήτως αποτελέσματος και ο κ. Ζαχαριάδης και ο κ. Δούκας είναι δύο εξαιρετικοί υποψήφοι για να συμπληρώσει πως όλοι οι Αθηναίοι πρέπει να υποστηρίξουμε τον αγώνα εναντίον του Κώστα Μπακογιάννη. Σύμφωνα με όσα είπε ο Στέφανος Κασελάκης, επικαλούμενος στα λόγια του Αλέξη Τσίπρα για ανανέωση χθες, η διαδικασία για την ανανέωση ξεκινά ήδη από σήμερα με νέα πρόσωπα, νέα στελέχη, με τις αξίες του ΣΥΡΙΖΑ και με ένα ακόμα ανοιχτό σε όλους τους πολίτες που θέλουν να προσφέρουν. Στη χθεσινή του δήλωση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε αναφορά και στην χυδαία και ομοφοβική επίθεση που δέχτηκε από τον Δήμαρχο Βόλου, Μπέο, παροτρύνοντας τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ σχολίαζαν πως εμείς περιμένουμε από τον αρμόδιο εισαγγελέα να ασκήσει ποινική δίωξη για παραβίαση του άρθρου 1 του νόμου 927, κάθετος 1979, όπως τροποποιήθηκε το 2014 για τη ρητορική του μίσους, για όποιον με πρόθεση δημόσια υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, κατά τρόπο που εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη. Και ενώ εμείς, κυρίες και κύριοι, ασχολούμαστε με τον Δήμαρχο του Βόλου, τον επανεκλεγέντα, τον κύριο Μπέο και όλα αυτά τα οποία συνδέτουν, το αποτέλεσμα των εκλογών με τα ταμεία που κάνουν τα κόμματα, τα τύμπανα του πολέμου ηχούν πολύ ήχηρα στη γη της Μέσης Ανατολής. Το Ισραήλ με τα αεροπλάνα του, με την πολεμική του αεροπορία, αλλά και με στρατεύματα, κυριολεκτικά, πλήττει την γη της Παλαιστίνης. Με την εξτρεμιστική οργάνωση Χαμάς να έχει προχωρήσει σε πραγματικά τρομοκρατικές ενέργειες, σε εγκληματικές ενέργειες και πράξεις, και το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα έχουμε εμπλοκή ευρύτερη πια και δυνάμεων άλλων ή χωρών άλλων, όπως παραδείγματος χάρη η Τεχεράνη, όπως δηλαδή το Ιράν.
Πάμε να δούμε τα τελευταία στοιχεία τα οποία δίνουν τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία γύρω από αυτό το εξαιρετικά σοβαρό θέμα, το οποίο αφορά τη χώρα μας άμεσα. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι στρατηγικός εταίρος του Ισραήλ. Και τουλάχιστον 2 χρόνια οργάνωνε η Χαμάς την επίθεση στο Ισραήλ, ενώ παράλληλα έριχνε στάχτη στα μάτια των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών πως πιάστηκαν στον ύπνο τη στιγμή που οι μαχητές της Ισλαμιστικής Οργάνωσης εισέβαλαν στη χώρα. Το Ισραήλ ήταν εφησυχασμένο, θεωρώντας ότι τα οικονομικά κίνητρα στους Παλαιστινίους αρκούσαν για να αποφύγει τον πόλεμο. Την ίδια ώρα όμως η Χαμάς εκπαίδευε νέους μαχητές, πολλές φορές ακόμα και σε κοινή θέα. Η Χαμάς έδινε την εντύπωση ότι δεν ήταν έτοιμη να μπει σε μάχη ή αντιπαράθεση με το Ισραήλ, ενώ την ίδια ώρα προετοίμαζε μια μαζική επίθεση, δήλωσε πηγή που πρόκειται στην οργάνωση στο Reuters. Το Ισραήλ παραδέχτηκε πως ευνηδιάστηκε από την επίθεση. Αυτή είναι η δική μας 9/11, δήλωσε ο ταγματάρχης Νίρ Ντινάρ, εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων. Μας ευνηδίασαν, ήρθαν γρήγορα από πολλά σημεία, από αέρος και από θαλάσσης, πρόσθεσε. Ο Σάμα Χαμντάν, εκπρόσωπος της Χαμάς στο Λίβανο, δήλωσε στο Reuters ότι η επίθεση δείχνει πως οι Παλαιστίνοι μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους, ανεξάρτητα από τη στρατιωτική ισχύ και τις δυνατότητες του Ισραήλ. Η Χαμάς είχε φτιάξει ένα ψεύτικο Ισραηλινό οικισμό στη Γάζα, όπου πραγματοποιούσαν ασκήσεις εφόδου και προσγείωσης, ανέφεραν πηγή που πρόκειται στη Χαμάς, προσθέτοντας ότι κυκλοφόρησαν ακόμη και βίντεο με τους ελιγμούς. Το Ισραήλ σίγουρα κατάλαβε τι συνέβαινε, αλλά ήταν πεπισμένο ότι η Χαμάς δεν ήθελε να έρθει σε αντιπαράθεση σχολεία σε ίδια πηγή. Την ίδια ώρα η Χαμάς προσπαθούσε να πείσει το Ισραήλ ότι αυτό που την ενδιέφερε περισσότερο ήταν να αποκτήσουν κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας πρόσβαση σε δουλειές στην άλλη πλευρά. Πιστεύαμε ότι το γεγονός όταν ερχόταν να δουλέψουν και να γυρίσουν με χρήματα στη Γάζα θα δημιουργούσε μια σχετική ηρεμία. Κάναμε λάθος, δήλωσε εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού στο Reuters. Μας έκανε να πιστέψουμε ότι ήθελαν χρήματα και όλο αυτό το διάστημα έκαναν ασκήσεις, πρόσθεσε πηγή από τις Ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της, η Χαμάς να παραπλανήσει τις Ισραηλινές δυνάμεις απήχε από επιθέσεις και πλήγματα κατά του Ισραήλ για 2 ολόκληρα χρόνια. Μια άλλη πηγή των Ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο πρακτορείο ότι για κάποιο διάστημα το Ισραήλ πίστευε ότι ο Γιαχία Αλ-Σινουάρ, ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, εστίαζε στη διαχείριση της καθημερινότητας παρά στον φόνο Εβραίων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ επικεντρώθηκε περισσότερο στη σύνεψη συμφωνίας με τη Σαουδική Αραβία για εξομάλυνση των διμερών σχέσεων. Παράλληλα, έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στο Ισραήλ ανακοίνωσε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέ Μπορέλ. Συγκαλώ αύριο έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση του Ισραήλ και στην περιοχή, ανέφερε ο κ. Μπορέλ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πίτερ Στάνο, ερωτηθεί σχετικά, η συνεδρίαση θα λάβει χώρα αύριο το απόγευμα. Θα είναι άτυπη και θα πραγματοποιηθεί στο Μουσκάτ, όπου βρίσκονται ήδη ορισμένοι υπουργοί για το Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβούλιο Συνεργασίας Κόλπου, ενώ όσοι δεν βρίσκονται εκεί θα συμμετάσχουν με τηλεδιάσκεψη. Δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Δευτέρας, είναι 9 του μηνός. Ο Γιάννης Παραγινός είναι μαζί μας. Να κάνουμε με τον Γιάννη έναν ευρύτατο σχολιασμό όλων αυτών των οποίων συνθέτουν η ειδησιογραφία και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό και όμως σε αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο με τα τύμπανα του πολέμου να ηχούν, με το κλίμα να είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, με τις πληροφορίες να φτάνουν από διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία για ένα λουτρό αίματος. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα. Και όλα αυτά τα οποία μας αφορούν. Μην ξεχνάμε ότι εμείς, έλεγα χθες το βράδυ στο σχολιασμό στη ροή του ενημερωτικού μας προγράμματος, ότι απαιτούσαμε και απαιτούμε από τους συμμάχους μας η συμμαχική ανάχη υπόσταση. Δηλαδή, αν η χώρα μας δέχονταν πλήγμα από την Τουρκία, αν δεχόταν επιθετική κίνηση από την Τουρκία, θέλαμε και το Ισραήλ και το στρατό του Ισραήλ και το στρατό της Αιγύπτου στο πλάι μας. Τώρα που δέχεται πλήγμα αυτή η χώρα, δεν έχουμε αντίστοιχη ευθύνη και υποχρέωση? Να ξεκινήσουμε με αυτό. Καλησπέρα. Ουδής, καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Ουδής θα αμφισβητήσει ότι ο πόλεμος είναι πάρα πολύ κακός. Γιατί χάνονται ανθρώπινες ζωές. Επίσης καταστρέφονται ολόκληρες περιοχές. Πόλεις. Για να μην πω και χώρες. Πόλεις. Εκείνο το οποίο βλέπουμε από το περασμένο Σάββατο είναι ότι μία στρατιωτική δύναμη, γιατί το Ισραήλ είναι με στρατιωτική δύναμη, πιάστηκε στον ύπνο. Δηλαδή έχουμε την επανάληψη της Ρωσίας.
η οποία και αυτή νόμιζε ότι θα κάνει περίπατο στην Ουκρανία, αλλά δεν έκανε περίπατο. Άρα και αυτή ξαφνιάστηκε. Τα ερωτήματα τώρα που γεννούνται είναι, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, πώς θα σταματήσει αυτό το λουτρό αίματος μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Οι Παλαιστίνοι έχουν πολλές φορές προκαλέσει το Ισραήλ, όπως και το Ισραήλ πολλές φορές έχει ισοπεδώσει τη συγκεκριμένη λωρίδα της Γάζας. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Εκείνο το οποίο φοβούνται τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η εμπλοκή γειτονικών χωρών στη συγκεκριμένη διένεξη. Και ιδιαίτερα του Ιράν. Και ιδιαίτερα του Ιράν. Με κάτι το οποίο η Χαμάς έχει μια γενική ανάφλεξη. Καταλαβαίνεις ότι αυτό, εκτός από τις ανθρώπινες ζωές, οι οποίες πραγματικά είναι κρίμα, κρίμα, κρίμα να χάνονται, θα βυθιστεί εις την φτώχεια και ο μισός και αν μπω ολόκληρος ο πλανήτης, καθώς το μαύρο χρυσό στο πετρέλαιο θα ανέβει η τιμή του στα ύψη. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο ζήτημα. Ο κύριος Νετανιάχου δηλώνει ότι η απάντηση του Ισραήλ στην άνευ προηγουμένου επίθεση των Παλαιστινίων ενόπλων από τη λωρίδα της Γάζας θα αλλάξει την Μέση Ανατολή. Τι εννοεί ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, θα το δείξουν οι επόμενες ημέρες. Εγώ νομίζω, Γιάννη, ότι εννοεί κάτι πάρα πολύ απλό, πως το Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει τα υπερόπλα του απέναντι στις επιθετικές κινήσεις, όχι της Χαμάς. Η Χαμάς προφανώς προμηθεύεται όλα αυτά τα συστήματα των πυράβλων και των ρουκετών από γειτονικές χώρες και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι εικάζουν ότι η χώρα που προμηθεύει τη Χαμάς, που έχουν ιδιαίτερη σχέση μαζί τους μάλιστα, είναι το Ιράν. Νομίζω ότι τούτη εδώ η ιστορία έχει να κάνει πια με μια επιδιωκόμενη σύγκρουση, πολεμική σύγκρουση ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ. Κάτι και εδώ είναι μια εικόνα Δαβίδ και Γολιάθ. Γιατί κακά τα ψέματα, αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, δεν θα μείνει μόνο του το Ισραήλ σε αυτή την επίθεση. Όχι. Θα στέψουν και άλλοι για να το υπερασπιστούν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καταλαβαίνεις λοιπόν, όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γύρω από το Ιράν θα βρεθούν άλλες δυνάμεις από την Ασία, όπως άλλες δυνάμεις θα βρεθούν στο μέρος των Ηνωμένων Πολιτείων. Όπως βρέθηκαν με το μέρος των Ηνωμένων Πολιτείων χώρες της Ευρώπης για το Ουκρανικό, το ίδιο μπορεί να συμβεί και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αφορά όμως άμεσα την Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα έχει συνάψει σύμφωνο αμυντικό με το Ισραήλ. Είμαστε στην πραγματικότητα μαζί, είτε δεχτούμε εμείς επίθεση, είτε δεχτεί το Ισραήλ. Που σημαίνει ότι έχουμε πιθανότητα άμεσης εμπλοκής των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Άμεση εμπλοκή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και άμεση εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, Σπύρο. Είναι μέγα το πρόβλημα. Γιάννη, η Ρωσία σε αυτή την ιστορία τι πιστεύεις ότι κάνει? Δηλαδή, σαν να λέμε ότι ο πόλεμος, όπως έλεγαν οι προφητείες, πιάστηκε από κάτω. Δηλαδή, νιώθω πως έχουμε πια ένα εκρηκτικό περιβάλλον. Τον πόλεμο να συνεχίζεται στην Ουκρανία, τον πόλεμο, οι σπίθες του πολέμου να έχουν ανάψει και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μια έφλεκτη πραγματικά περιοχή από πολλές δεκαετίες. Ναι. Και σε όλο τον μουσουλμανικό κόσμο να έχουμε, Γιάννη, μεγάλες διαδηλώσεις, μεγάλες συγκεντρώσεις. Ακόμη και στην αστική Κωνσταντινούπολη είχαμε μεγάλες συγκεντρώσεις υπέρ των Παλαιστινίων. Και προσπαθώ να καταλάβω και εγώ πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, ποιος θα μπορέσει να παίξει. Στο συγκεκριμένο θέμα η Τουρκία φαίνεται να είναι διχασμένη, Σπύρο, άλλα να θέλει η ηγεσία της και άλλα να θέλει η κοινωνία της. Και αυτός ο διχασμός που συμβαίνει στην Τουρκία μπορεί να συμβεί και σε πολλές άλλες χώρες. Κακά τα ψέματα, τη συμπάθεια των Παλαιστινίων, παρόλες τις προκλήσεις που μπορεί να ξεκινήσουν και από τους ίδιους τους Παλαιστίνιους, τη συμπάθεια των Παλαιστινίων την έχουν πάρα πολλές κοινωνίες. Τώρα, πώς θα αντιδράσουν οι κυβερνήσεις των συγκεκριμένων κοινωνιών είναι το θέμα που απασχολεί, φίλε, την διεθνή πολιτική σκηνή. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως αυτή τη χώρα πρέπει να μάθουμε την τρομοκρατία να τη ζυγίσουμε με τα ίδια μέτρα και με τα ίδια σταθμά. Αυτό που έκανε η Χαμάς, το τρομοκρατικό χτύπημα αυτής της εξτρεμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης, δεν έχει προηγούμενο. Είναι μια βαθύτατη εγκληματική ενέργεια και πράξη.
η οποία στόχευε αμάχους, στόχευε αθώους. Και τούτη εδώ ιστορία είναι μια ιστορία στην οποία η κοινωνία πρέπει να δείξει ότι έχει αντίληψη, έχει αντισώματα και ότι κάθε τρομοκρατικό χτύπημα από όπου και αν προέρχεται ξέρει να το παλεύει και να το καταγγέλει. Είναι και ένας λαός ο οποίος ζητάει την δική του πρωτεύουσα στην Ιερουσαλήμ, ένα θέμα το οποίο παραμένει άλυτο. Και σε αυτό κακά τα ψέματα την ευθύνη φέρει η διεθνής κοινότητα και ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που δεν έχει επιλύσει το συγκεκριμένο θέμα. Καλά. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και στην Άγκυρα δηλώνουν κορυφαίοι αξιωματούχοι ότι ναι, η Παλαιστίνη πρέπει να έχει πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Καταλαβαίνεις, Σπύρο μου, τι σημαίνει αυτός ο διχασμός που υπάρχει σε μια χώρα που αν εμπλαϊκούν περισσότερες χώρες θα βρεθεί και αυτή στο στόχαστρο. Σκέφτομαι αυτή η πόλη πόσο έχει στοιχειώσει την ανθρωπότητα αιώνες τώρα πια, Ιερουσαλήμ. Σκέφτεσαι, Γιάννη, αναλογίζεσαι πόσοι πόλεμοι, πόσες μάχες, πόσες εκστρατείες έχουν γίνει για την κυριαρχία σε αυτή την πόλη. Ακριβώς. Και εκείνο το βιβλικό, το ευαγγελικό, το αίμα ημών, εφημών και επί των τέκρων ημών, ούτε αυτό το έχω ξεχάσει. Τώρα πάμε στις εκλογές αυτοδιοικητικές. Κάνω ταμείο τα κόμματα. Προσπαθώ βέβαια να καταλάβω ποιος μπορεί να χαμογελάει σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο έχει μια ρευστότητα όσον αφορά το δεύτερο δεδομένου του δεύτερου γύρου και αφετέρου, όταν έχουμε απώλειες σε όλα τα στρατόπεδα. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ έχει καταποντιστεί. Δηλαδή το τοπικό παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μια ηχηρή πραγματικότητα, είναι μια συντριπτική πραγματικότητα. Καταρχήν, Σπύρο μου, να πούμε το εξής, ότι δεν τιμά το σύνολο του πολιτικού μας συστήματος η μεγάλη αποχή από αυτή την αυτοδιοικητική κάλπη. Και η αυτοδιοικητική κάλπη είναι μια κάλπη που αφορά άμεσα τον Έλληνα πολίτη, καθώς από αυτές τις κάλπες, τις αυτοδιοικητικές, βγαίνουν οι αιρετοί άρχοντες της κοινωνίας μας. Δηλαδή η εξουσία, ο πρώτος βαθμός εξουσίας και διοίκησης που βρίσκεται κοντά στον Έλληνα πολίτη. Η μεγάλη αποχή δεν τιμά και εμάς τους ίδιους τους δημοσιογράφους, ούτε την ίδια την κοινωνία. Κατά τα λοιπά, όπως σωστά είπες, ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε μία, πώς να τη χαρακτηρίσω για να μην πω καθίζηση, θα πω αποσυσπήρωση, έναν πιο μαλακό όρο. Αύξηση των ποσοστών του ΚΚΕ ορατή. Πλήρης πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας επίσης. Κράτησε τις δυνάμεις. Είναι και, είναι και έτσι και έτσι για το ΚΚΕ. Διότι στο Δήμο Κερκυραίων το ΚΚΕ έχει πάρει ένα ποσοστό της τάξης του 9,5%. Στην περιφέρεια έχει πάει καλά. Αλλά στο Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας έχει υποστεί ήττα. Στη Νότια Κέρκυρα, η αποσυσπήρωση, δηλαδή η προσωπική... Μισό λεπτό, Γιάννη μου, Γιάννη μου, μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Διότι, Γιάννη, θέλω να με ακούς. Άκουσε με. Λέω το εξής, για το ΚΚΕ που είπες, για να μην τα αφήνουμε έτσι γενικότερα να αιωρούνται. Αυτό το οποίο δεν είναι στην κοσμοθεωρία της πολιτικής πρότασης του ΚΚΕ, είναι αυτό το οποίο βλέπουμε. Ο ρόλος της προσωπικότητας στην ιστορία του ανθρώπου. Διότι είναι σπουδαία η δύναμη των μαζών και των κοινωνιών, αλλά ο ρόλος προσωπικότητας έχει καταλυτικό ρόλο και στο πάντα, εκλογικό πάντα αποτέλεσμα. Διότι η πολιτική γράφεται με πρόσωπα, όπως όλες οι ενέργειες του ανθρώπινου γένους. Λοιπόν, εκεί που, που φαίνεται καθαρά η αύξηση των ποσοστών της λαϊκής συσπήρωσης ίσον ΚΚΕ, είναι στην περιφέρεια Αττικής. Ο κύριος Χαρδαλιάς έκοψε πρώτος το νήμα και εκλέχθηκε από χθες. Όμως ο κύριος Πρωτούλης, υποψήφιος περιφερειάρχης με την λαϊκή συσπήρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, ήρθε δεύτερος, περνώντας τον κύριο Γιάννη Σγούρο, ο οποίος μέχρι την παραμονή των αυτοδιοικητικών εκλογών φερόταν να είναι δεύτερος, ενώ ήρθε τέταρτος. Την δεύτερη θέση κατέλαβε ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης. Καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι μεγάλη ανατροπή. Τώρα, από εδώ και πέρα τι παίζεται, φίλε. Μεγάλο θέμα παίζεται, μπορώ να πω, στο Δήμο της Αθήνας, στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Όπου έχουμε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα στο Δήμο της Αθήνας. Έχουμε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα του κύριου Δούκα, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή δεν το περίμενε κανείς ότι ο αντίπαλος του Μπακογιάννη, με τη στήριξη του Πασόκ, και τώρα λέει ότι υπάρχει περίπτωση, όχι υπάρχει περίπτωση,
ζητώντας τη βοήθεια, του τη δίνει απλόχερα ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, έχουν και συνάντηση αύριο. Άρα εδώ ο κύριος Ζαχαριάδης προκαλεί ευθέως το Πασόκ Κινάλ να στηρίξει τους υποψήφιους, τους δημοκρατικούς, σε άλλους δήμους ή σε άλλες περιφέρειες. Γι' αυτό βάζω μέσα στην ίδια ανάλυση και τον Δήμο της Θεσσαλονίκης και την περιφέρεια της Θεσσαλίας. Στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, απέναντι στον κύριο Αγοραστό, είναι ο κύριος Κουρέτας, ο οποίος είναι κοινή υποψηφιότητα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο κύριος Κουρέτας πάρει την περιφέρεια Θεσσαλίας από τον κύριο Κώστα Αγοραστό, θα σημαίνουν πολλά πράγματα. Το ίδιο στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κώστας Ζέρβας έχει απέναντι του τον κύριο Αγγελούδη, ο οποίος κύριος Αγγελούδης φέρεται ανεξάρτητος, αλλά από πίσω του έρχεται ο κύριος Σπύρος Πέγκας, ο οποίος λαμβάνει ένα ποστό 20,75% και στηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχουν κοινή τακτική τα δύο κόμματα υπέρ του κυρίου Αγγελούδη. Ένα άλλο θέμα είναι τι θα κάνουν στην Δυτική Μακεδονία, όπου εκεί αντιπαρατίθενται ο νυν Περιφερειάρχης, ο κύριος Γιώργος Κασαπίδης, με τον κύριο Γιώργο Αμανατίδη. Γιώργος Αμανατίδης είναι πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, διαγράφτηκε από τη Νέα Δημοκρατία γιατί κατέβηκε ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές, και τώρα έρχεται η κυρία, μια κυρία η οποία υποστηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, να πάρει θέση. Είναι η κυρία Ζεμπελιάδου. Θα στηρίξει τον κύριο Κασαπίδη ή θα στηρίξει τον κύριο Αμανατίδη? Το ίδιο ερώτημα γεννάται και για τον κύριο Θοδωρό Γαλιατσάτο στην περιφέρεια τη δικιά μας. Σωστά. Τι θα κάνει ο κύριος Γαλιατσάτος? Θα βοηθήσει την κυρία Κράτσα ή θα βοηθήσει τον κύριο... Και όχι μόνο για τον κύριο Γαλιατσάτο, και για την κυρία Δρή προφανώς. Και για την κυρία Δρή. Και σε δηλαδή περιφέρειες... το ΠΑΣΟΚ Κινάλ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, καλούνται επισήμως να ανοίξουν τα χαρτιά τους και όχι στο ναι μεν αλλά, αλλά να ξεκαθαρίσουν ποια είναι η στάση τους και ποια είναι η θέση τους. Την ώρα μάλιστα που συζητείται εντόνως η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κέρκυρα για στήριξη της κυρίας Ρόδης Κράτσα. Υπέρ της κυρίας Κράτσα, όπως σήμερα ήταν υπέρ στο Βόρειο Αιγαίο, ναι, στη Μυτιλήνη. Αλκιβιάδη Στεφανή στο Βόρειο Αιγαίο. Ναι. Εδώ να πούμε το εξής, ότι ακόμα ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του όπως επίσημα τα είχε άνοιξε. Κάνει δηλώσεις πριν από 15 μέρες και είπε ότι πρέπει να στηριχτούν προοδευτικοί υποψήφοι. Ναι, αλλά σήμερα έκανε μια δήλωση ο λιγοντή διφορούμενη. Η αγωνία μας είναι στις επόμενες εθνικές η Νέα Δημοκρατία να έχει αξιόπιστο αντίπαλο, και αυτό δεν θα γίνει με σοου αλλά με θέσεις. Ναι. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θέλει να κρατήσει τη δική του ανεξαρτησία, λέγοντας ότι αυτά που... Το μαγαζάκι και τη θέση του θέλει να κρατήσει, Γιάννη μου. Γιατί να κάνει τίποτα, Γιάννη, Γιάννη, τα πράγματα είναι απλά. Δηλαδή, ξέρεις, επειδή πια στις κοινωνίες έχουμε, καθώς εξελισσόμαστε, έχουμε και μια αντίληψη. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ηγείται ενός κόμματος που ένα χρόνο τώρα δεν το έχει μορφοποιήσει σε κόμμα, δεν έχει δημοκρατικές διαδικασίες, δεν έχει υπόσταση, δεν έχει ρόλο. Ναι, στην Κέρκυρα, παραδείγματος χάρη, γιατί είναι ηχηρό το παράδειγμα, το κόμμα ήταν ένα σκορποχώρι. Γιάννη, θέλω να με ακούς για να μπορούμε να κάνουμε και ένα διάλογο. Λέω λοιπόν, το κόμμα στην Κέρκυρα, το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ήταν το απόλυτο σκορποχώρι. Άλλοι εδώ, άλλοι εκεί, άλλοι παραπέρα. Με ένα βουλευτή να είναι στη λογική του ίξα φίξης ούκεν πολέμο θνίξης και όλο αυτό το πράγμα να έχει δώσει την εικόνα μιας αδύναμης υπόστασης στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθε. Με την υποψήφια του ΠΑΣΟΚ Κινάλ να καταγράφει ένα ποστό 8,5% μακράν του στόχου του 9% για να μην είναι εκλεγή μόνη της και κυρίως μακράν του εκλογικού αποτελέσματος των εθνικών εκλογών. Αυτά δεν είναι ήττες? Φίλε μου, μεγάλες πολιτικές ήττες και μεγάλες τακτικά. Ωραία. Πολιτικές. Αυτές οι ήττες δεν έχουν ονοματεπώνυμα? Όταν... είναι υποψήφοι τα ονοματεπώνυμα? Όταν... ή είναι όταν... μια πολιτική ηγεσία η οποία λέει εγώ να είμαι αρχηγός και από εκεί και πέρα γεία πυρημιχθεί το? Φίλε μου, Σπύρο, όταν όλοι καταδικάζουν την φρασεολογία του κυρίου Αχιλέα Μπέο,
Μπέου, ο οποίος επανεξλέγεται με το 57% στο Βόλο, σε μια πόλη, Σπύρο μου, που έχει αναδείξει προσωπικότητες της αριστεράς και του κέντρου, μεγάλες και πολλές. Ναι. Εκλέγεται ο κύριος Μπέος. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση ούτε με το Πασόκ μεμονωμένα, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ μεμονωμένα, ούτε και από τους δύο μαζί. Τότε με συγχωρείς, γιατί αναδεικνύεις μόνο την αρνητικότητα του κυρίου Μπέου και δεν προβάλλεις μια δική σου εφικτή εναλλακτική. Διότι Γιάννη τα έχεις πει και τα έχεις αναλύσει. Το 3% του κουκουέ εσωτερικού, πες το όπως θέλεις στην εξέλιξή του, θέλησε ότι μπορεί να είναι το ιερατείο ενός μεγαλύτερου κόμματος να κρατάει και να ανέμεται την κομματική εξουσία και κάθε ένας δημοκρατικός ή αριστερός πολίτης που προσήρχεται ήταν επιβλακτικοί μαζί του αρκεί να κρατούν τα κλειδιά και να ανέμονται την κομματική εξουσία. Δες πώς αντιμετώπισε τον Κασελάκη ο κύριος Φίλης και πώς τα ιδεολογήματα σε τοπικό επίπεδο οδήγησαν στο κεντρικό δήμο της Κέρκυρας, τον ΣΥΡΙΖΑ, με 4% Γιάννη. Σπυρό. Δηλαδή, αυτός ο αυτοεξευτελισμός δεν έχει ονοματεπώνυμα, δεν έχει πολιτικές ευθύνες, δεν έχει αναγκαιότητα ανάληψης πολιτικής ευθύνης. Ακόμα θα σταθώ και στο συνδυασμό του κυρίου Γαλιατσάτου. Ναι. Όταν πριν ο οποίος πήρε το ποστό του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γαλιατσάτος. Κάνουμε λόγο για προοδευτική διακυβέρνηση. Ποιο είναι το άνοιγμα που έκανε ο κύριος Γαλιατσάτος στην προοδευτική κοινωνία της Κέρκυρας? Έκανε. Θα το πω ευθέως και δημοσίως ότι οι θέσεις καπαρώθηκαν από τα κεντρικά στελέχη. Ναι, αλλά έκανε ανοίγματα. Ο Θόδωρος Γαλιατσάτος έκανε ανοίγματα. Για το ποιος θα πάρει την περιφέρεια. Καλό βράδυ, Γιάννη. Καλό βράδυ, Σπύρο. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ένα ακόμη θέμα και να κλείσουμε αυτό τη δεύτερη ενότητα. Είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία έδωσε σήμερα σχετικά με τις τριετίες στο Υπουργείο Εργασίας. Είναι κρίσιμο μέγεθος γιατί έχει να κάνει με τη μισθοδοσία βιοπαλαιστών της καθημερινότητας. Αναλυτικά στοιχεία στο ρεπορτάζ. Εγκύκλιο οδηγία που υπογράφει η Γενική Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων, Άννα Στρατινάκη, εξέδωσε το Υπουργείο Εργασία και Κοινωνική Ασφάλιση αναφορικά με την παροχή διευκρινήσεων επί του άρθρου 33 του νόμου 5053 κάθετο 2023, με τίτλο Αμοιβή του χρόνου προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα και αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων. Οι βασικότερες οδηγίες που περιλαμβάνει η εγκύκλιος. Πρώτον, από 1η-1η του 2024 έρεται η αναστολή τη ισχύω διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπονται αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών οριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας κτλ. Ο τρόπος απόδειξης προϋπηρεσίας που διανύθηκε ή θα διανυθεί στο ανωτέρω αναφερόμενα διάστημα εξαρτάται από το περιεχόμενο των περί προϋπηρεσίας διατάξεων της συλλογικής ρύθμισης εργασίας, όπως ισχύει, στην οποία εκ της φύσης εργασίας και τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος υπάγεται ο μισθωτός και η οποία δύναται να ρυθμίζει ειδικότερα τα ζητήματα της αναγνώρισης και προσμέτρησης της προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας. Τρίτον, για όσους εργαζόμενους αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιοδήποτε ειδικότητα πριν από την 14η Δευτέρου 2012 και μετά από την 1η-1η του 2024. Τέταρτον, ο χρόνος εργασίας που έχει διανυθεί έως την 14η Δευτέρου 2012 ή θα διανυθεί από 1η-1η του 2024 και μετά, με καθεστώς μερικής απασχόλησης, λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος προϋπηρεσίας για τους σκοπούς του άρθρου 33. Με τον ίδιο τρόπο που λαμβάνεται υπόψη και για τον συγκρίσιμο εργαζόμενο, δηλαδή τον αντίστοιχο εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης. Πέμπτον, αν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές είναι υπέρτερες των νόμιμων αποδοχών, οι αυξήσεις προς αυξήσεις και τα ποσά εν γέννη που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω συμψηφίζονται με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ καταβαλλόμενων και νόμιμων αποδοχών. Έκτον, για το δε χρονικό διάστημα από την 14η Δευτέρου του 2012 έως και την 31η του 12ου 2023, καμία αξίωση δεν γεννάται ότι οφείλεται αυξήσεις μισθών ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών οριμάσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως αναφέρονται ανωτέρω, ούτε επιτρέπεται να υπολογιστεί προϋπηρεσία που έχει διανυθεί από την 14η 2012 έως και την 31η του 12ου 2023.
σε τιμές χρυσού, πωλείται το ελαιόλαδο στα ράφια των σούπερ μάρκετ, γεγονός που έχει προκαλέσει προβληματισμό στους καταναλωτές. Στο σούπερ μάρκετ θα δίνεται φιάλι ενός λαδιού 20 ευρώ. Πανάκριβο είναι και έχει φτάσει ένα μπουκάλι λάδι να κοστίζει όσο και ένα μπουκάλι ουίσκι, τονίζει πολίτης στο Open. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη χαμηλή παγκόσμια παραγωγή σε συνδυασμό με τη χαμηλή νέα παραγωγή λόγω των κλιματικών συνθηκών, εξηγεί ο επικεφαλής του κλάδου Μανώλης Γιαννούλης. Όπως ανέφερε στο Open, τα δύο αυτά γεγονότα έχουν συνδράμει στο να έχουμε μια εξέλιξη τιμών η οποία ξεκίνησε από πέρσι τον Νοέμβριο με το κιλό το ελαιόλαδο περίπου στα 3,5 ευρώ να έχουμε φτάσει πλέον στα 8,5 ευρώ και έχουμε σταδιακή αύξηση όλο αυτό το διάστημα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε στην τρίτη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Start. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα στον νομό της Κέρκυρας. Θα ξεκινήσουμε από τους παξιούς. Ο Σπύρος Βλαχόπουλος, ο νυν δήμαρχος, επανεξελέγει με ένα πολύ ισχυρό ποστό δήμαρχος στο νησί αυτό του Ιωνίου, σε ένα από τα νησιά του νομού της Κέρκυρας. Ξεκινάμε λοιπόν με τους παξιούς. Με πολιτικούς αντιπάλους του, την επικεφαλής της Λασί Παξών Λαΐς Αντιόχου και έναν πρώην στενό συνεργάτη του, τον Μανώλη Βλαχόπουλο, ο νυν δήμαρχος των Παξών, Σπύρος Βλαχόπουλος, επανεκλέγεται για τρίτη φορά και μάλιστα με ισχυρό ποσοστό από τον πρώτο γύρο των εκλογών. Μιλώντας στο Start, ο κύριος Βλαχόπουλος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα και στους στόχους του για την επόμενη πενταετία. Ευχαριστώ πολύ τους συμπατριώτες μου που με τίμησαν για τρίτη φορά με ένα πολύ ψηλό ποσοστό και που επέλεξαν και στελέχη τα οποία μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στην πορεία του νησιού τα επόμενα 5 χρόνια σε ένα στόχο πολύ πιο υψηλό από τις προηγούμενες φορές, καθώς υπάρχουν, υπάρχουν μεγάλα έργα τα οποία έχουν οριμάσει και πρόκειται να υλοποιηθούν σε αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα. Σίγουρα είναι μια επιβράβευση για τη δουλειά που έγινε. Είναι ταυτόχρονα όμως και μια επιβράβευση για τον τρόπο με τον οποίο δουλέψαμε. Για τη σεμνότητα, για την μετριοπάθεια, για την διαλλακτικότητα με την οποία σταθήκαμε στις θέσεις εξουσίας στις οποίες μας έβαλε ο λαός των Παξών, χωρίς να τις καταλάβουμε ως λάφυρα, αλλά χρησιμοποιώντας τις ως μέσον για να προσφέρουμε στην κοινωνία και να μπορούμε να ισχυριστούμε όταν θα τελειώσει και ο κύκλος αυτής της θητείας ότι καταφέραμε κάποια πολύ θετικά πράγματα και συνδέσαμε την παρουσία μας με την βελτίωση γενικότερα του επίπεδου ζωής και οικονομικής δραστηριότητας στο νησί. Τα κόμματα έπαιξαν ρόλο σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση? Τα κόμματα πάντα παίζουν ένα ρόλο, όμως ειδικά στους Παξούς που είμαστε μια μικρή κοινωνία, περισσότερο σημαντικό είναι η προσωπικότητα των ανθρώπων, οι χαρακτήρες των ανθρώπων και η εκτίμηση που έχουν τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην τοπική, από την τοπική κοινωνία. Νομίζω ότι είχαμε πραγματικά έναν εξαιρετικό συνδυασμό με στελέχη που είχαν καλές σπουδές, καλές καριέρες και προφανή διάθεση να προσφέρουν στον τόπο, και αυτό νομίζω ότι οδήγησε σε αυτό το ποσοστό που πήραμε στις θεσινές εκλογές. Πώς οραματίζεστε, Δήμαρχε, την ερχόμενη πενταετία? Ποιοι θα είναι βασικοί στόχοι σας? Κοιτάξτε, βασικοί στόχοι μας είναι να υλοποιήσουμε τα μεγάλα ενταγμένα έργα. Τα έργα που αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων καταρχήν. Μετά τα έργα και τις δράσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και που είναι συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και στη συνέχεια να προχωρήσουμε και στην ένταξη κάποιων άλλων έργων και δράσεων που σχετίζονται κυρίως με τη μείωση του ενεργειακού κόστους για το Δήμο μας, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία των ενεργοβόρων εγκαταστάσεων που έχουμε για την παραγωγή νερού και του εργοστασίου βιολόγησης των λιμάτων που είναι πλέον σε δοκιμαστική λειτουργία. Νομίζω ότι η μόνη διέξοδος για να μπορέσουμε
και καλές υπηρεσίες να παρέχουμε και χαμηλά να κρατήσουμε τα κόστη σε αυτές τις υπηρεσίες που είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, είναι η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εκεί έχει γίνει ήδη δουλειά σε επίπεδο μελετών. Απομένει να βρούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και κάτι τελευταίο, κύριε Βλαχόπουλε, σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση είχατε βασικό αντίπαλο, έναν από τους δύο πολιτικούς αντιπάλους σας, έναν πρώην συνεργάτη σας. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι καινοφανές για τα αυτοδιοικητικά πράγματα. Πρώην συνεργάτες κάποια στιγμή να διαχωρίζουν τη θέση τους από την παράταξη με την οποία πορεύτηκαν για ένα χρονικό διάστημα, να φτιάχνουν τους δικούς τους συνδυασμούς και να επιλέγουν έναν διαφορετικό δρόμο. Αυτές οι επιλογές στην πολιτική κρίνονται με έναν και μοναδικό τρόπο, με την κρίση των πολιτών μέσα από την εκλογική διαδικασία. Νομίζω ότι η απάντηση δόθηκε και δεν έχω να σχολιάσω κάτι περισσότερο από αυτού. Καλησπέρα στον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο, είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρόσκληση. Είναι μέσω της τεχνικής του προγράμματος Skype. Κύριε Δήμαρχε, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μου στους τηλεθεατές σας. Είχατε μία, θα έλεγα, αγωνία για το εκλογικό αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, όποια αγωνία και αν είχατε, η κοινωνία των Παξών σας θύμισε με ένα ποσοστό ρεκόρ. Διότι εσείς έχετε δώσει μάχες για να εκλεγείτε δήμαρχος και στο παρελθόν και κερδίσατε όχι με αυτά τα ποστά. Η επιδοκιμασία της τοπικής κοινωνίας στο ποσοστό που λάβατε δείχνει ότι εκτιμήθηκε να έρχω. Κύριε Ζουνιάτη, καταρχήν να πω ότι αισθάνομαι ευγνώμων έναντι των συμπολιτών μου για αυτή την πραγματικά συγκινητική επιβράβευση όχι μόνο του έργου που αποδώσαμε στην τοπική κοινωνία, αλλά και της επιβράβευσης μιας τάσης ζωής, μιας δημόσιας παρουσίας που νομίζω ότι ξεπέρασε αυτό που λέμε μετριοφροσύνη και ίσως αγγίζει λίγο τα όρια της μοναστικής ταπεινότητας, αλλά αισθάνομαι πάρα πολύ καλά με αυτό και έτσι θα συνεχίσουμε. Παρά το 63% θα πορευτούμε όπως ο Οδυσσέας κοντά στις σιρήνες, με δεμένη στα κατάρδια και με κερί στα αυτιά. Λοιπόν, ποιοι είναι οι στόχοι, ποιοι είναι τα βήματα? Εντάξει, έχετε ένα πρόγραμμα, έχετε ένα έργο, αλλά σας είχα ακούσει να μου λέτε σε μια συνομιλία στην προεκλογική περίοδο ότι κανονικά ένας δήμαρχος χρειάζεται 2 θητείες τουλάχιστον για να μπορεί να δει ένα έργο να μορφοποιείται και να αποδίδει καρπούς σε μια κοινωνία. Τι είναι αυτό το οποίο θα δούμε στους Παξούς να εξελίσσεται και αυτό το οποίο εσείς νιώθετε ότι στα επόμενα χρόνια, αν το πραγματοποιήσετε, θα έχει μια ταυτότητα της θητείας σας αλλά και σε προσωπικό επίπεδο μια βαθιά ικανοποίηση στον τόπο που ζείτε, που μεγαλώνουν τα παιδιά σας, που η οικογένειά σας αναπτύσσεται και αφορά προφανώς και όλους τους εκατοντάδες συμπολίτες σας. Κοιτάξτε, ο πρώτος στόχος είναι να υλοποιήσουμε τα ενταγμένα έργα. Τώρα που εξασφαλίστηκαν οι πιστώσεις, τώρα που υπάρχει ο μηχανισμός για να τα υλοποιήσουμε, γιατί πάντα μας ταλαιπωρούσε η έλλειψη τεχνικής υπηρεσίας, υπάρχει λοιπόν τώρα μία υποκατάσταση αυτής της υπηρεσίας μέσω των αναπτυξιακών οργανισμών με τους οποίους συνεργαζόμαστε και οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει να δημοπρατούν έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί την προηγούμενη πενταετία. Από εκεί και ύστερα προκύπτουν πάντα και νέες ανάγκες και δεν μπορεί κανείς από εμάς να μην σκέπτεται τα φαινόμενα που προκαλεί η κλιματική αλλαγή και ισότι μας αφορά. Θα τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα και σε συνεργασία με την περιφέρεια. Αυτό μου είναι κάτι που, στο οποίο δεσμεύτηκαν και οι δύο επικεφαλείς των συνδυασμών που θα αναμετρηθούν τη δεύτερη Κυριακή. Να δούμε λοιπόν τα θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας, ειδικά του οικισμού του Γαΐου, γιατί είναι κυρίως ευθύνη της περιφέρειας, αλλά και εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε στο να ολοκληρωθούν
γρηγορότερα αυτές τις διαδικασίες και να έχουμε τις παρεμβάσεις που χρειάζεται. Και επίσης υπάρχει πλέον το θέμα του ενεργειακού κόστους που έχει εκτινάξει κακοστολή για των ανταποδοτικών υπηρεσιών σε δυσθεώρατα ύψη. Κάποτε παίρναμε μετά την εκαθάριση των λογαριασμών από τη ΔΕΗ 25-30 χιλιάδες το μήνα. Τώρα μας χρεώνει 25-30 χιλιάδες το μήνα. Επομένως δείχνει ότι είναι μονόδρομος η επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα σε φωτοβολταϊκά, γιατί η περιοχή μας δεν έχει ένα ικανό αιωλικό δυναμικό. Οπότε και από πλευράς αισθητικής δεν θα ήταν η καλύτερη επιλογή η ανεμογεννήτρια της Παξούς, αλλά υπάρχει χώρος για φωτοβολταϊκά, οι μελέτες είναι έτοιμες, απομένει να δούμε πώς θα τις χρηματοδοτήσουμε. Και το τρίτο θέμα που επίσης αρχίζει να γίνεται έντονο τελευταία είναι η έβρεση προσιτής στέγης για τους ανθρώπους που έρχονται να εργαστούν στο νησί, είτε είναι στην υγεία, είτε είναι στην παιδεία, είτε στα σώματα ασφαλείας. Που έχετε ανάγκη να χτίσετε ένα κέντρο υγείας με όλα τα στελέχη που απαιτούνται, με λίγα λόγια ένα μικρό νοσοκομείο, διότι μιλάμε για ένα νησί ακριτικό. Μπορεί να μην έχει τη διάσταση των Λειψών, να μην είναι στο Αιγαίο, αλλά εσείς το ζήσατε περισσότερο από εμάς που το ακούσαμε. Μία συμπολίτησά σας έχασε τη ζωή γιατί δεν μπορούσε να μεταφερθεί εγκαίρως στην απέναντι πυρωτική αχτή λόγω της θαλασσοταραχής που επικρατούσε. Αλήθεια είναι, θυμάστε τότε ότι πραγματικά προσπάθησα πολύ να συγκρατήσω το θυμό μου για ό,τι είχε συμβεί. Το θυμάμαι, κύριε Δήμαρχε, το θυμάμαι. Και ελπίζω ότι δεν θα επαναληφθεί ξανά, διότι τα μέσα που διαθέτουμε και ειδικά αυτό το πλωτό ασθενοφόρο είναι εξαιρετικό. Δεν επιτρέπεται να μην επιχειρεί σε συνθήκες μέτριας, έστω και έντονης θαλασσοταραχής. Από εκεί και ύστερα, η στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών και ειδικά του κέντρου υγείας έχει να κάνει, συνδέεται άμεσα με την έβρεση στέγης. Υπήρχε καρδιολόγος που ήθελε να μείνει, δεν μπορούσε να βρει σπίτι για 12 μήνες. Υπάρχουν οικόπεδα, έχει ο Δήμος οικόπεδα, έχει γη να μπορέσει εντάσσοντας ένα στόχο σε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης να το φτιάξει αυτό που σκέπτεστε. Το οποίο εγώ το βρίσκω και πάρα πολύ ωραίο. Ο Δήμος έχει οικόπεδα, δεν έχει κτίρια, έχει οικόπεδα όμως. Και μέσα από αυτό το νέο νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει την συνεργασία είτε με φορείς του δημοσίου είτε και με ιδιώτες, θα προσπαθήσουμε να επενδύσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Και όταν λέω θα να επενδύσουμε, εννοώ να επενδύσουμε κοινωνικά, όχι οικονομικά. Ναι, ο Δήμος δεν κάνει business. Πολύ δεν κοιτάει να αυξήσει τα έσοδά του με αυτόν τον τρόπο, αρκεί να έχει μια ανταπόδοση ώστε οι δομές αυτές να μπορούν να συντηρηθούν. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Το επόμενο ραντεβού μας θα είναι στους Παξούς. Σας το υπόσχομαι. Σας το ευχαριστώ ελπίζω πάρα πολύ. Η πρόταση το ξέρετε και είναι ένα πολύ αγαπημένο μέρος με πολύ σπουδαίες παιδικές μνήμες. Κύριε Δήμαρχε, σιδεροκέφαλος, καλή θητεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας στο κεντρικό δελτίο. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε τα συνολικά αποτελέσματα στην περιφέρεια και τους δήμους του νομού της Κέρκυρας. Στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων αναμετρούνται την προσεχή Κυριακή ο κύριος Γιάννης Τρεπεκλής και η κυρία Ρόδη Κράτσα. Προηγείται ο κύριος Γιάννης Τρεπεκλής με 5.500 ψήφους. Έπεται η κυρία Κράτσα, ενώ στο Δήμο της Νότιας Κέρκυρας η μάχη αναμένεται εξαιρετικά σκληρή. Στο Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας εξελέγει από την πρώτη Κυριακή ο κύριος Γιώργος Μαχημάρης, ενώ στο Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας το θρίλερ κράτησε μέχρι νωρίς σήμερα το πρωί, όπου εκλέγεται από την πρώτη Κυριακή δήμαρχος του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας ο κύριος Στέφανος Πουλημένος. Πάμε να δούμε περισσότερα. Στον δεύτερο γύρο θα κριθεί το αποτέλεσμα των εκλογών για την ανάδειξη νέου ή νέας Περιφερειάρχης στα Ιόνια νησιά. Ο Γιάννης Τρεπεκλής με το συνδυασμό Ιόνια Εποχή και η νυν Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου με το συνδυασμό Ιόνιο Δυνατά Κάθε Νησί Ψηλά θα αναμετρηθούν την ερχόμενη Κυριακή, έχοντας συγκεντρώσει στον πρώτο γύρο ο μεν Γιάννης Τρεπεκλής ποσοστό 32,51%, η δε Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου 27,43%. Ακολουθούν η ανάσα για τα Ιόνια νησιά με επικεφαλής τον Θεόδωρο Γαλιατσάτο και ποσοστό 15,77%, η Λασί Ιόνιων Ίσων με επικεφαλής την Αλεξάνδρα Μπαλού και ποσοστό 13,76%,
Ο συνδυασμός «Μένουμε Ιόνιο» με επικεφαλής τη Μαρία Δρίκε ποσοστό 8,82% και η αριστερή αγωνιστική συνεργασία στα Ιόνια με επικεφαλής τον Γιώργο Ρεδεστινό και ποσοστό 1,71%. Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας εκλέγεται από τον πρώτο γύρο ο Στέφανος Πουλημένος με το συνδυασμό εξ αρχής δύναμη ευθύνης και δημιουργίας και ποσοστό 43,11%. Ακολούθησαν ο συνδυασμός της νυν Δημάρχου Μερόπη Σιδρέου Κερκυραίων Δήμος Κέρκυρα 2028 με ποσοστό 38,6%, η Λασί Κεντρικής Κέρκυρας με επικεφαλής το Γιάννη Μπορμπότη και ποσοστό 9,7%, ο συνδυασμός Αλλάζουμε Ρώτα με επικεφαλής τον Τάκη Μεταλλινό και 4,58% και ο συνδυασμός Κερκυραϊκή Συμμαχία με επικεφαλής τον Γιώργο Καρίδη και ποσοστό 4,01%. Στον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας επικράτησε από τον πρώτο γύρο ο συνδυασμός «Αλλάζει η Βόρεια Κέρκυρα δύναμη ανάπτυξης» με επικεφαλής και επανεκλεγέντα δήμαρχο τον Γιώργο Μαχημάρη και ποσοστό 50,42%. Ακολούθησε ο συνδυασμός «Συμπαράταξη Ανεξάρτητων Πολιτών για τη Βόρεια Κέρκυρα» με επικεφαλής τον Σπύρο Βάρελη και ποσοστό 39,39% και η Λασί Βόρειας Κέρκυρας με επικεφαλής τον Κώστα Ρούσινο και ποσοστό 10,19%. Στον Δήμο Νότιας Κέρκυρας, ο συνδυασμός Ενωτική Κίνηση Νότιας Κέρκυρας του νυν Δημάρχου Κώστα Λέση με ποσοστό 32,82% και ο συνδυασμός Ενωμένη για τον Νότο με επικεφαλής τον Βασίλη Χυμαριώτη και ποσοστό 20,75% θα διεκδικήσουν την ερχόμενη Κυριακή στο δεύτερο γύρο των εκλογών τον Δημαρχιακό Θόκο. Ακολούθησαν ο συνδυασμός Δημοκρατική Συνεργασία για τον Νότο, Δημοσύν, με επικεφαλής τον Νίκο Γκούση και ποσοστό 19,83%, η Λασί Νότιας Κέρκυρας με επικεφαλής τον Σταμάτη Πελάη και ποσοστό 18,15% και ο συνδυασμός Νέα Αρχή για την Νότια Κέρκυρα με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Λεξάκη και ποσοστό 8,45%. Τέλος, στον Δήμο Παξών από τον πρώτο γύρο επανεκλέγεται ο επικεφαλής του συνδυασμού Παξινοί Ενεργοί Πολίτες, νυν Δήμαρχος Σπύρος Βλαχόπουλος με ποσοστό 62,88%, ενώ ακολουθούν ο συνδυασμός Πολίτες με Όραμα με επικεφαλής τον Μανώλη Βλαχόπουλο και ποσοστό 23,23% και η Λασί Παξών με επικεφαλής τη Λαΐζα Αντιόχου και ποσοστό 13,89%. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε πώς σχολίασαν τα αποτελέσματα στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Ο κύριος Θόδωρος Γλιατσάτος, αλλά και η κυρία Μαρία Δρή. Αμφότεροι έχουν λάβει ένα σημαντικό ποστό και οι ψήφοι αυτών που ψήφισαν αυτούς τους συνδυασμούς θα παίξουν ένα καταλυτικό ρόλο στο αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης της προσεχούς Κυριακής. Υπερήφανοι δηλώνουν ο επικεφαλής και τα μέλη της Ανεξάρτητης Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας Αρχών ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια νησιά για όσα υπερασπίστηκε, έστω και αν παρά τις προσδοκίες, ο συνδυασμός του Θόδωρου Γαλιατσάτου δεν κατάφερε τελικά να περάσει στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Με δελτίο τύπου του, ο συνδυασμός σημειώνει ότι τα συνολικά αποτελέσματα οδηγούν σε μια σαφή άνοδο της επιρροής των συντηρητικών δυνάμεων που έρχεται σε συνέχεια ανάλογων αποτελεσμάτων των τελευταίων βουλευτικών εκλογών. Αυτή η τάση δεν κατέστη δυνατόν να ανατραπεί παρά τη μεγάλη και συγκινητική προσπάθεια των 83 στελεχών της ΑΝΑΣΑ που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε ασφαλώς η άρνηση μιας ευρύτερης προοδευτικής συνεργασίας και εκλογικής σύμπραξης την οποία νησμάτην επεδίωξε η ΑΝΑΣΑ. Συνεχίζοντας, η ΑΝΑΣΑ πορεύτηκε σε όλη την προεκλογική περίοδο υπερασπιζόμενη τα τοπικά και λαϊκά συμφέροντα, στηριγμένη σε αρχές και ιδέες που έχουν στην προμετωπίδα τους τη δημοκρατία και την πρόοδο, το συλλογικό έναντι του ατομικού. Έδωσε τίμιο αγώνα σε όλα τα επίπεδα και κινήθηκε με τον ελάχιστο προϋπολογισμό. Είμαστε περήφανοι για όσα υπερασπιστήκαμε. Ευχαριστούμε τις χιλιάδες των συμπολιτών, ανδρών και γυναικών που μας εμπιστεύτηκαν, που πίστεψαν σε μας, που βρήκαν τη δύναμη να πάνε κόντρα στο ρεύμα. Στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα προκύψει, η ομάδα των εκλεγμένων συμβούλων της ΑΝΑΣΑ θα συνεχίσει την προσπάθεια για ισχυρή περιφέρεια, για βιώσιμη ανάπτυξη, για ευημερία με ευτυχισμένους ανθρώπους. Ο επικεφαλής του συνδυασμού, Θόδωρος Γαλιατσάτος, μίλησε στο Start. Πολλά πράγματα έπαιξαν ρόλο, αλλά νομίζω ότι το βασικότερο έγκυται στην άνοδο που έχει το τελευταίο διάστημα, συμπεριλαμβανομένης και της περίοδου των βουλευτικών εκλογών, στην άνοδο που έχει η επιρροή των συντηρητικών δυνάμεων στη χώρα. Αυτό ίσχυσε και στα Ιόνια νησιά και δυστυχώς για μας η τάση αυτή, παρά τις προσπάθειες που κάναμε, παρά την
βοήθεια που είχαμε από όλα τα στελέχη του συνδυασμού, αυτό δεν μπόρεσε να αποτραπεί. Δηλαδή είδαμε να συρρυκνώνονται τα ποσοστά της παράταξης σε σχέση με το 2019, σε μια περίοδο όπου η παράταξή μας είχε παίξει έναν, κατά τη γνώμη μας, θετικό ρόλο, αναδεικνύοντας τα προβλήματα, εντοπίζοντας τις αδυναμίες και προβάλλοντας βέβαια και τις λύσεις σε όλη αυτή την περίοδο και την τετραετή περίοδο της περιφερειακής αρχής, αλλά και στην προεκλογική περίοδο. Θεωρώ επίσης ότι ρόλο έπαιξε ως έναν βαθμό και η άρνηση που υπήρξε για μια ευρύτερη προοδευτική συνεργασία, την οποία εμείς επιδιώξαμε σε αυτές τις εκλογές, αλλά υπήρχε άλλη αντίληψη, η οποία βέβαια οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα, που είναι προφανές ότι διωγγώνει κατά πολύ τη δυναμική του συντηρητικού χώρου και στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μας η βασική αιτία. Φυσικά, αν κανείς το αναλύσει περισσότερο, μπορεί να βρει και άλλα θέματα και δικές μας αδυναμίες στον τρόπο προετοιμασίας, αλλά αυτά είναι ίσον σημασίας μπροστά στο γεγονός αυτό το οποίο περιγράφουμε, που είναι μια τάση της περίοδου, η οποία φαίνεται ότι ακόμη δεν μπορεί να αποτραπεί. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε έλλειμμα στην ενημέρωση των πολιτών για το τι θέλουμε να κάνουμε. Το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, έχουμε πει ποια είναι τα σημεία τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Τα αναλύσαμε πάρα πολλές φορές. Μεταξύ μας δεν νομίζω να ήταν αυτό το βασικό κριτήριο των πολιτών που ψήφισαν σε εκλογές. Εν όψη του δεύτερου γύρου θα δώσετε κάποια γραμμή ως παράταξη υπέρ κάποιου υποψήφιου? Κοιτάξτε, γραμμή δεν έχει δικαίωμα κανείς να δίνει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που το λόγο που έχουν οι παρατάξεις είναι να καλούν τους πολίτες να τους υπερψηφίζουν όταν συμμετέχουν οι ίδιες. Από εκεί μετά, το τι θα γίνει στο δεύτερο, δηλαδή πώς ακριβώς θα τοποθετηθεί η παράταξή μας στις εκλογές της Κυριακής, αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση στην ομάδα μας. Έχουν λόγο όλοι οι υποψήφοι. Επομένως, θα συζητήσουμε μεταξύ μας και θα καθορίσουμε ακριβώς πώς θα εκφραστούμε σε αυτή την δεύτερη αναμέτρηση για την εκλογή του τελικού του Περιφερειάρχη. Για μας είναι μια δύσκολη εξίσωση, με την έννοια ότι, όπως σας εξήγησα, είναι δύο συνδυασμοί οι οποίοι κινούνται στον ίδιο συντηρητικό χώρο με τα δικά τους, ας πούμε, μειονεκτήματα κατά τη γνώμη μας και ο ένας και ο άλλος. Φυσικά κάποιος από τους δύο θα είναι ο νικητής των εκλογών. Αλλά αυτό έχει να κάνει με το γενικότερο κριτήριο που θα υπάρξει στο εκλογικό στόμα. Και εμείς θα σκεφτούμε πολύ με ποιο τρόπο ακριβώς θα δώσουμε τη δική μας εκδοχή. Αλλά αυτό είναι των επόμενων ημερών. Κατά συνείδηση θα ψηφίσουν τα μέλη του συνδυασμού «Μένουμε Ιόνιο» στο δεύτερο γύρο των εκλογών και δεν θα υπάρξει καμία δήλωση στήριξη σε κάποιον από τους δύο μονομάχους, ανέφερε η επικεφαλής του συνδυασμού Μαρία Δρύ σε σημερινές δηλώσεις της. Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσοι στήριξαν τον συνδυασμό, όπως και τις κομματικές οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ σε κάθε νομό. Η Μαρία Δρύ χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα πολύ ικανοποιητικό, με δεδομένες τις πιεστικές συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκροτήθηκε ο συνδυασμός, διατηρώντας την αυτονομία και την πολιτική αυθυπαρξία του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους όσους μας εμπιστεύτηκαν σε αυτή τη δύσκολη μάχη, η οποία κράτησε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Οι συνθήκες ήταν αρκετά δύσκολες, γιατί όπως γνωρίζετε ούτε τους οικονομικούς πόρους διαθέταμε, αλλά και ο χρόνος ήταν ελάχιστος για μας από τη στιγμή που καταρτίστηκε το ψηφοδέλτιο και μπήκαμε σε αυτόν τον αγώνα. Όμως ο κόσμος μας πίστεψε, μας τίμησε και μας επέλεξε. Είμαστε λοιπόν εδώ για να υποστηρίξουμε τα νησιά μας, να διεκδικήσουμε γι' αυτά και να είμαστε το ανάχωμα και η φωνή μιας προοδευτικής και δημοκρατικής φωνής μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα συνεργαστούμε με όποιον επιλέξει ο κερκυραϊκός λαός τη δεύτερη Κυριακή, για να μπορέσουμε να δώσουμε στα νησιά μας αυτό που τους αξίζει. Ακόμη και από την επικοινωνία μας και με τον κόσμο και τους πολίτες έξω, ήταν ξεκάθαρη η στήριξή τους
Ο κόσμος μας εμπιστευόταν, πήγαινε εκεί και μας έδειχνε την εμπιστοσύνη του και τον ενθουσιασμό του όταν μας έβλεπε. Οπότε υπήρχε μια ανωδική και μια τάση και μια κινητικότητα. Υπήρχε δηλαδή ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και αλληλεπίδραση. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι σίγουρα θα είχαμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Όμως, δεδομένων των συνθήκων, ήταν ένας εκλογικός άθλος για μας αυτό. Και φυσικά βοήθησε και η στήριξη του Πασόκ, που πολύ έτσι το ευχαριστούμε που μας τίμησε με τη στήριξή του σε αυτόν τον αγώνα. Από τις συζητήσεις που προηγήθηκαν, το ψηφοδέλτιό μας έχει μια γραμμή η οποία είναι κατά συνείδηση. Δηλαδή, νομίζω ότι πολύ καλά όσοι ψηφοφόροι μας επέλεξαν με μια ελεύθερη βούληση και συνειδησιακά. Έτσι λοιπόν και τώρα θα επιλέξουν στο δεύτερο γύρο συνειδησιακά όποιον θεωρούν καλύτερο για να αναλάβει τη διοίκηση της περιφέρειας και πιο ικανό. Τρίτη ενότητα και τέταρτη, κυρίες και κύριοι, τα θέματα της εκλογικής πραγματικότητας που δημιούργησε η χθεσινή εκλογική διαδικασία. Στο Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας το θρίλερ κράτησε έως νωρίς σήμερα το πρωί. Σε ποια βάση? Ήταν σαφέστατο το προβάθισμα του κυρίου Στέφανου Πουλημένου, όμως το ερώτημα είναι αν θα συγκέντρωνε το απαραίτητο μαγικό ποσοστό του 43% ώστε να εκλεγεί δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή. Με την προσμέτρηση του συνόλου των αποτελεσμάτων των εκλογικών τμήματων του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας, ο κ. Στέφανος Πουλημένος εκλέγεται δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή με ποστό 43,14% και μια διαφορά περίπου 1.500 ψήφων από την κυρία Μερόπη Ιδραίου. Σήμερα μαζί με τους συνεργάτες του στην παλιά νομαρχία της Κέρκυρας έδωσε μια συνέντευξη τύπου περιγράφοντας στόχους και αναφερόμενος σε αυτόν τον εκλογικό αγώνα. Περιστοιχισμένος από μέλη του συνδυασμού του, ο Στέφανος Πουλημένος έκανε πανηγυρική εμφάνιση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κερκύρας στο πλαίσιο της πρώτης συνέντευξης τύπου μετά την εκλογή του. Έστω και οριακά άλλωστε, ο κύριος Πουλημένος εκλέγεται από τον πρώτο γύρο και τα συναισθήματα χαράς και ικανοποίησης ήταν έκδηλα. Αφήνοντας και πάλι σαφείς αιχμές για τον τρόπο άσκησης εξουσίας από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ο Στέφανος Πουλημένος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο Δήμος δεν θα είναι πλέον ξέφραγο αμπέλι. Η διοίκηση θα ασκηθεί με άλλο ύφος και ήθος, ενώ έθεσε και τις προτεραιότητές του ως νέα Δημοτική Αρχή, με κυρίαρχο την ψήφιση κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας, δίνοντας επίσης έμφαση σε κυκλοφοριακό και χώρου στάθμευσης, ΔΕΙΑΚ και επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Οι πολίτες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων πήραν χθες τη μεγάλη απόφαση να γυρίσουμε σελίδα. Μας έδωσαν την ισχυρή εντολή να διοικήσουμε το Δήμο με ένα άλλο ύφος, με σεμνότητα και με μέτρο. Μας έδωσαν την εντολή να τον υπηρετήσουμε με τόλμη και αποφασιστικότητα για τα αυτονόητα που παραμένουν μεγάλα ζητούμενα. Ο γεμάτος ιστορικές μνήμες τόπος μας, με την πλούσια πολιτιστική παράδοση, μας καλεί τώρα να τον υπηρετήσουμε για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα δρόμο ανηφορικό και δύσβατο, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να τον πορευθούμε ξεπερνώντας τα όποια εμπόδια. Μεγάλοι αντίπαλοι μας, το λέγαμε στη διάρκεια ολόκληρης προεκλογικής περίοδου, το επαναλαμβάνω και εδώ σήμερα, μεγάλοι αντίπαλοι μας δεν είναι τα πρόσωπα. Είναι τα προβλήματα του τόπου που θα βρεθούν μπροστά μας από την 1η Ιανουαρίου. Σε αυτά θα αναλώσουμε τις προσπάθειές μας για ένα Δήμο λειτουργικό, σύγχρονο, ισχυρό, αξιόπιστο, συνεπή στην υπηρεσία των πολιτών του. Θέλω από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω θερμά από καρδιάς τους συμπολίτες που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους, αλλά και όσους επέλεξαν τις άλλες δημοτικές παρατάξεις, γιατί με την ευπρεπή και πολιτισμένη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία συνέβαλαν στην ακόλυτη έκφραση της λαϊκής ετιμιγορίας σε ένα κλίμα πολιτισμένο, αντάξιο του τόπου μας. Νιώθω την ανάγκη να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου και στους 353 υποψηφίους του συνδυασμού μας.
Πρώτα απ' όλα θα έχετε ήδη αντιληφθεί αλλαγή ύφους που παραπέμπει και σε ένα άλλο ήθος. Είμαστε στον αντίποδα των όσων είχατε γνωρίσει. Δεν μας ενδιαφέρει η εικόνα, ούτε το φανταχτερό περιτύλιγμα. Μας ενδιαφέρει η ουσία των πραγμάτων. Πρώτη μας φροντίδα στη νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να καταθέσουμε προς έγκριση το νέο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας που θα επιτρέψει να ενισχύσουμε τη δημοτική μηχανή με υπηρεσίες που λείπουν και να ενισχύσουμε υπηρεσίες οι οποίες παρουσιάζουν το φαινόμενο της λειψής στελέχωσης, στελέχωση η οποία έχει αποτελέσματα τα οποία διαπιστώνουμε σε κάθε μας βήμα με τα ελλείμματα τα οποία έχουν καταγραφεί. Πρώτη στη έγνοια μας είναι να ενισχύσουμε και να καταστήσουμε αποτελεσματική την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, η οποία έχει δυσκολίες είτε από την διάταξη του προσωπικού, είτε από τη σύνθεση του προσωπικού, είτε από τη συνεργασία με την πολιτική ηγεσία. Μας έχει στεναχωρήσει τα τελευταία χρόνια με τις πολύ, πολύ αργές και ελλειμματικές ανταποκρίσεις στις υποχρεώσεις της. Μεγάλο κεφάλαιο για μας είναι η επιχείρηση ίδρυψης αποχέτευσης, την οποία έχουμε χρέος να εξηγιάνουμε, να βάλουμε τέλος στον οσυρό καθεστώς το πελατειακό το οποίο έχει δημιουργηθεί εκεί και να λειτουργήσει σε νέες καθαρές βάσεις η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης. Υλοποιήσιμη πρόταση σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό, όση προετοιμασία και να κάνουμε εμείς σήμερα μέχρι το τέλος του χρόνου, δεν είναι δυνατόν να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να ληφθούν αυστηρά κυκλοφοριακά μέτρα. Είμαστε της άποψης ότι όλα αυτά τα αυτοκίνητα που θέλουν να μπουν καθημερινά στην πόλη δεν χωράνε στους δρόμους της πόλης. Άρα περιορισμοί θα υπάρξουν. Οι περιορισμοί που θα υπάρξουν όμως προϋποθέτουν απάντηση στο ερώτημα πού θα πάνε τα αυτοκίνητα. Πρώτα θα δώσουμε απάντηση στο ερώτημα αυτό και μετά θα επιβληθούν τα όποια περιοριστικά μέτρα με την αυτονόητη υποχρέωσή μας ότι αυτόν τον κόσμο που θα κρατήσουμε έξω από τα όρια της πόλης θα έχουμε τρόπο να τον μεταφέρουμε προς την πόλη και από την πόλη προς τα εκεί. Θα λέγα χωρίς υπερβολή ότι είναι όρος ζωής για το Δήμο να προχωρήσουμε σε αυτό το οποίο έχουμε εξαγγείλει, το δραστικό περιορισμό του όγκου, του βάρους και εν τέλει του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων μέσα από το πρόγραμμα, ένα ευρύ πρόγραμμα επίμονα θα εφαρμόσουμε, που αναφέρεται στη διαλογή, στην πηγή, στο πλαίσιο μιας κυκλικής οικονομίας. Δεν θέλουμε τον πολίτη παθητικό παρατηρητή. Δεν το θέλουμε χειροκροτητή φανταχτερών εκδηλώσεων. Τον θέλουμε να συμμετέχει στην ουσία της διοίκησης του Δήμου. Και η λογοδοσία είναι μια τέτοια διαδικασία. Όλα τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε, κυκλοφοριακά, μέτρα για τη διαχείριση των απορριμμάτων και άλλες διοικητικές πράξεις του Δήμου και κανονιστικές πράξεις, θα συνοδεύονται και από μια διαδικασία ελέγχου από αρμόδια όργανα. Αναγγείλαμε ήδη την ίδρυση της Δημοτικής Αστυνομίας και επειδή αυτή η διαδικασία θα απαιτήσει χρόνο για να φτάσει στο σημείο να λειτουργεί η Δημοτική Αστυνομία, εξετάζουμε τη δυνατότητα να συγκροτηθεί ένα σώμα από υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου που θα λειτουργεί σαν Δημοτική Αστυνομία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα κυρίες και κύριοι την κυρία Μερόπη Ιδρέου. Η κυρία Μερόπη Ιδρέου είχε δώσει ραντεβού με τα μέσα ενημέρωσης στις 12 σήμερα το πρωί. Όμως τελικά η παρουσία της, διαζώσεις δηλαδή, σε αυτή την αίθουσα των δηλώσεων και των συνεντεύξεων, δεν έγινε δυνατή. Με μία ανακοίνωση της όμως, η οποία ήρθε λίγο αργότερα, δίνει τη δική της απάντηση. Εύχεται στη νέα Δημοτική Αρχή επιτυχία, κάνει βεβαίως και το σχόλιο της για το τι ήταν αυτό το οποίο έφτιαξε και ο συνδυασμός της δεν πρότευσε όπως είχε στόχο. Πάμε να δούμε λοιπόν και εδώ το σχετικό ρεπορτάζ. Με σαφείς αιχμές προς τον κύριο πολιτικό αντίπαλό της σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, η Μερόπη Ιδρέου έκανε την ακόλουθη δήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω τους πολίτες που έμειναν όρθιοι και μας στήριξαν απέναντι στη λάσπη, στη συκοφαντία και στις αθλειότητες. Είναι τιμή για μένα αυτή η επιλογή τους και τους ευχαριστώ, την κάθε μια και τον καθένα ξεχωριστά, για την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους. Έχουμε έργο και το έργο αυτό εκτιμήθηκε από μια μεγάλη μερίδα πολιτών. Σε σχέση με τις εκλογές του 2019, η παράταξή μας αύξησε τη δύναμή της κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες.
Όλοι μας δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας. Εγώ προσωπικά όμως έδωσα την καρδιά και την ψυχή μου. Αυτά τα 4 χρόνια έδωσα όλο μου το είναι στην υπηρεσία του τόπου μου, που υπεραγαπώ, όσο κι αν αυτό χλεβάστηκε και υποτιμήθηκε σκόπιμα από ορισμένους. Το έργο μας θα το υπερασπιστούμε. Το οφείλουμε σε αυτούς που μας πίστεψαν και μας στήριξαν. Το έργο αυτό δεν μηδενίζεται, δεν απαξιώνεται. Υπήρξαν σίγουρα λάθη, καθυστερήσεις, αλλά και η αδυναμία μας να επικοινωνήσουμε αυτό το έργο στα 4-7 χρόνια, γιατί δεν κοιτάζαμε το μάρκετινγκ, αλλά τη δουλειά και την ουσία. Είναι κατανοητό ότι δεχτήκαμε τη φθορά της καθημερινής άσκησης εξουσίας, ενώ οι άλλοι συνδυασμοί απευθύνθηκαν στην κοινωνία όντας στο απειρόβλητο. Είναι επίσης προφανές ότι η αναντιστοιχία των ποσοστών του ενός εκ των περιφερειακών ψηφοδελτίων με αυτό του ταυτόσιμου ιδεολογικά δημοτικού ψηφοδελτίου προωθήθηκε σε μεγάλο βαθμό στον κύριο αντίπαλό μας. Οφείλουμε επίσης να προβληματιστούμε για τη μεγάλη αποχή. Να πάρουμε αυτό το μήνυμα και να το αξιολογήσουμε. Η δημοκρατία έχει κανόνες και είναι σεβαστή. Συγχαίρω τον Στέφανο Χαράλαμπο, πενιντάρχο πουλημένο, για την εκλογή του. Τόσο εγώ, όσο και οι αντιδήμαρχοι, είμαστε στη διάθεση της νέας δημοτικής αρχής προκειμένου να τους ενημερώσουμε σε θεσμικό επίπεδο για όλα. Να τους κάνουμε κοινωνούς στο μεγάλο έργο που έχει γίνει. Συγχαίρω και όλους όσοι συμμετείχαν στον εκλογικό αγώνα και όσους έχουν εκλεγεί. Παραδίδουμε ένα νέο και ισχυρό Δήμο με δεκάδες έργα ενταγμένα σε χρηματοδοτικά προγράμματα, με νέες υποδομές, εξοπλισμό και υπηρεσίες. Έναν Δήμο με εξωστρέφεια, αναγνωρισμένο στην Ευρώπη. Ελπίζουμε να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι το σχέδιο Κέρκυρα 2028 ήταν και είναι το μοναδικό αξιόπιστο, ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα. Η πλειοψηφία όμως των πολιτών επέλεξε τη συμμαχία του χθες, την επιστροφή στο παρελθόν. Τα 5 επόμενα χρόνια η Κέρκυρα θα ζήσει με αυτή την επιλογή της. Γνωριζόμαστε όλοι πολύ καλά σε αυτόν τον τόπο. Το ύφος και το ήθος του ανθρώπου φαίνεται στο χαρακτήρα, στην πρακτική και όχι στην εξωτερική εμφάνιση. Ας μην μιλούν για ύφος και για ήθος αυτοί που αρέσκονται σε πισόπλατα μαχαιρώματα. Ξέρω να δίνω μάχες και θα συνεχίσω να δίνω μάχες. Επί χρόνια το πρόσωπό μου δέχτηκε χυδαία κριτική και ομολογώ ότι δεν αντέδρασα όπως θα έπρεπε. Επέλεξα να κρατήσω χαμηλούς τόνους, καταπίνοντάς το και να είμαι αξιοπρεπής, γιατί έτσι έκρινα να το αρμόζει στη Δήμαρχο των Κερκυραίων και των Διαποντίων. Αυτό πλέον δεν είναι ανεκτό ούτε στο ελάχιστο. Είμαστε μια μεγάλη παράταξη. Εκπροσωπούμε μεγάλες κοινωνικές δυνάμεις. Θα μείνουμε ενωμένοι και θα γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υποψηφίους μας που έδωσαν ένα δύσκολο, καθαρό και τίμιο αγώνα. Δεν είμαστε παράταξη μιας χρήσης. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε μάχες για τον τόπο μας και για τους ανθρώπους του. Με συγκεκριμένες προτάσεις και με το βλέμμα στο μέλλον. Με ψηλά το κεφάλι και ψυχή βαθιά. Κυρία Ανδρέου, εκλέγει στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας 11 δημοτικούς συμβούλους μαζί με αυτήν, ενώ η παράταξη του κυρίου Στέφανου Πουλημένου 23. Από έναν ο κύριος Καρίδης και από έναν ο κύριος Μεδαλινός. Να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό ότι ο κύριος Στέφανος Πουλημένος, ο νεοεκλεγής δήμαρχος του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας, του μεγαλύτερου Δήμου του νησιού, απόψε το βράδυ στην εκπομπή Υπάρχει Θέμα, θα μας θυμίσει με την παρουσία του σε μια πιστεύω πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τις προτεραιότητες, για όλα εκείνα τα οποία θα συνθέτουν το έργο της Δημοτικής Αρχής από την 1η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τους άλλους δύο διεκδικητές στο Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας, τον κύριο Γιώργο Καρίδη και τον κύριο Τάκη Μεταλλινό. Χωρίς να κρύβει την απογοήτευσή του για το εκλογικό αποτέλεσμα, ο επικεφαλής του συνδυασμού Αλλάζουμε Ρότα, Τάκης Μεταλλινός, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του ότι πλήρωσε το τίμημα της απουσίας κομματικής στήριξης, σημειώνοντας πως τελικά υπερίσχυσαν οι πασαρέλες και οι φωτογραφίσεις. Η Κέρκυρα λοιπόν των πολλών προβλημάτων απάντησε. Οι Κερκυραίοι με το 45% της συμμετοχής τους στην εκλογική διαδικασία επιβράβευσαν γνωστές αποδόσεις τοπικών αρχόντων. Είμαστε συνδυασμός μακριά από κομματικούς και άλλους μηχανισμούς. Αυτό φαίνεται ότι πληρώνεται ακριβά. Φαίνεται επίσης ότι δεν αρκεί
σε μια κοινωνία στην οποία επικρατούν μεγάλα συμφέροντα, χαμηλές προσδοκίες και που έχει συνηθίσει δυστυχώς σε χαμηλούς πηχείς. Πρώτη είναι η παράταξή μας προς τον κυριακό λαό, καθαρά το πρόγραμμά μας περί ανατροπής και αλλαγής ρότας στα κερκυριακά πράγματα, ενώ τελικά υπερτέρησαν οι πασαρέλες και οι φωτογραφίσεις. Στο τέλος πάντοτε γίνεται σεβαστή απόλυτα η κρίση του λαού. Θα αγωνιστούμε, όπως γνωρίζουμε, επί χρόνια, μέσα από τα έδρανα του Δημοτικού μας Συμβουλίου, με την ίδια σοβαρότητα και το ίδιο πάθος για την εξυπηρέτηση των κερκυραϊκών και μόνων συμφερόντων. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους συνεργάτες μου που έδωσαν ένα τίμιο καθαρό αγώνα με κερκυραϊκή ψυχή και κερκυραϊκή καρδιά. Θα ήθελα να απευθύνω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου προς την οικογένειά μου και ιδιαίτερως στα δυο μου παιδιά. Τέλος, να ευχαριστήσω τους κερκυραίους συμπολίτες μας που μας στήριξαν και πίστεψαν σε μας. Ελπίζουμε μετά από 5 χρόνια οι κερκυραίοι να μην έχουν απογοητευτεί από την επιλογή τους. Απογοήτευση για τον Γιώργο Καρύδη και για το συνδυασμό του, αφού το εκλογικό αποτέλεσμα τον κατέταξε 5ο και τελευταίο σε ψήφους στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντων Νησιών. Ο κ. Καρύδης ανέφερε ότι παρόλο που είχε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξαν οργανωτικά λάθη, ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξαν η εξαιρετικά σύντομη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και η έλλειψη υποψηφίων σε πολλές δημοτικές κοινότητες. Εμείς ως παράταξη στοχεύσαμε να υπάρξει μια διαφορετική εναλλακτική πρόταση όσον αφορά τη διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων με βασικό κριτήριο την προστασία του δημόσιου χαρακτήρα των δημοτικών αγαθών και υπηρεσιών. Η στόχευσή μας αυτή δυστυχώς δεν έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας και μας κατέταξε, από ό,τι δείχνουν μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα, στην 5η θέση των συνδυασμών για τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Είναι γεγονός ότι αντιμετωπίσαμε αρκετές δυσκολίες για τη συγκρότηση του συνδυασμού μας, αφενός μεν διότι καθυστερήσαμε πάρα πολύ στη συγκρότηση του συνδυασμού, ξεκινήσαμε τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, αφετέρου είχαμε ένα μεγάλο κενό. Τουλάχιστον σε 15 δημοτικές κοινότητες δεν είχαμε υποψήφιους. Αυτό προφανώς μας στήχησε εκλογικά. Θεωρούμε πως το σημερινό εκλογικό αποτέλεσμα για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων είναι αρνητικό για την αυτοδιοίκηση, την αποκέντρωση και τη δημοκρατία. Η κυρίαρχη επιλογή στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας 2 παρατάξεων από το χώρο της δεξιάς, σε συνδυασμό με την νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θα επιβάλλει τις επιλογές της στην αυτοδιοίκηση, είναι μια εξέλιξη που θεωρούμε ότι θα βλάψει σοβαρά τα συμφέροντα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και στο Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συνδημότες μας ότι εγώ και οι συνεργάτες μου θα εξακολουθήσουμε να είμαστε παρόντες για να προωθήσουμε με όσες δυνάμεις διαθέτουμε τις πολιτικές και προγραμματικές μας θέσεις. Θέλω να συγχαρώ με την ευκαιρία τους υπόλοιπους 4 δημοτικούς συνδυασμούς που είχαν μεγαλύτερη εκλογική αποδοχή από εμάς. Εγώ προσωπικά και ο συνδυασμός μας, παρότι δεν κατορθώσαμε να πετύχουμε το ευταίο και το αναμενόμενο από εμάς τους ίδιους εκλογικό αποτέλεσμα μιας διαφορετικής πολιτικής αντίληψης και αντιμετώπισης των πραγμάτων, θα είμαστε παρόντες. Δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε να γίνουμε περισσότερο, γιατί υπάρχει μια σημαντική μαγιά ώστε να επιχειρήσουμε να ζυμώσουμε την ανατροπή του σημερινού φθαρμένου
παρεκμασμένου, διαπλεκόμενου, πελατειακού και αναξιόπιστου τοπικού πολιτικού σκηνικού. Κύριος στόχος μας ήταν, είναι και θα είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας του κερκυριακού λαού με ευθύτητα, αξιοπιστία, αξιοπρέπεια και συνέπεια. Είχαμε βασικές αδυναμίες, οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο τελικό εκλογικό ποσοστό μας. Το πρώτο είναι, όπως ανέφερα και προηγουμένως, ότι σε 17 δημοτικές κοινότητες δεν είχαμε υποψηφίους. Σε περίπου 10 από τις υπόλοιπες είχαμε υποψηφίους οι οποίοι δεν ήταν μέσα από τις ίδιες τις τοπικές κοινότητες. Και ένα πολύ σημαντικό είναι ότι εμείς σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις καθυστερήσαμε πάρα πολύ να ξεκινήσουμε και να οργανώσουμε τον προεκλογικό μας αγώνα. Η μάχη που δώσαμε ήταν μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να είμαστε παρόντες και να έχουμε μια διαφορετική φωνή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σίγουρα δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Δώσαμε όμως μία μάχη για τα λαϊκά συμφέροντα και αυτά θα τα προασπίσουμε μέχρι τελευταία στιγμή την επόμενη πενταετία. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής τοπικής αλλά και κεντρικής ειδησιογραφίας, έτσι όπως την είδαμε, την καταγράψαμε και την προσεγγίσαμε με τη συντακτική ομάδα του Start στη ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Start. Πρόγνωση καιρού διαφημίσεις, σε λίγη ώρα στο υπάρχει θέμα. Με την Ρο Λέλα θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τον εκλεγέντα δήμαρχο του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας, του μεγαλύτερου Δήμου της Κέρκυρας, τον κύριο Στέφανο Πουλημένο. Με ηλιοφάνεια θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες και υψηλότερη για την εποχή θερμοκρασία. Αύριο Τρίτη, οι άνεμοι το πρωί σε άπνοια. Το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς έως 3 μποφόρ και το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Εξασθένιση θα υπάρξει από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου και η ελάχιστη τους 16 βαθμούς Κελσίου. Αφρικανική σκόνη θα υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Η υγρασία σε υψηλά ποσοστά όλη την ημέρα. Το βράδυ θα αγγίξει το 100%.